Γιατί οι θεοί με βασανίζουν με δυο ατίθασους και βλάσφημους γιους που καταστρέφουν τα πάντα. Πατέρα, άκουσε. Σίωπη! Ο Φαραώ μιλάει. Εγώ χτίζω μια αυτοκρατορία και εσείς το μόνο που κάνετε είναι να την γκρεμίζετε διασκεδάζοντας. Μα τίποτα δεν σας δίδαξα. Μην είστε αυστηρός με τον εαυτό σας, μεγαλειότατε. Είστε σπουδαίος δάσκαλος. Δεν φταίτε εσείς που οι γιοι σας δεν έμαθαν τίποτα. Έμαθαν να είναι βλάσφημοι. Σωστά. Πατέρα, το φταίξιμο είναι δικό μου. Εγώ προκάλεσα το Ράμσι. Η ευθύνη είναι όλη δική μου. Η ευθύνη. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτή η λέξη, Ράμσι? Καταλαβαίνω, πατέρα. Και καταλαβαίνεις για ποιο σπουδαίο καθήκον σε προορίζει η μοίρα σου? Το λένε οι παραδόσεις. Όταν φύγω από αυτόν τον κόσμο, εσύ θα είσαι το άστρο της αυγής και του βιλινού. Μια ζημιά σε ναό δεν καταστρέφει παραδόσεις αιώνων. Ένας αδύναμος κρίκος όμως θα σπάσει την αλυσίδα μιας δυναστείας. Μπορείτε να πηγαίνετε. Πατέρα. Πατέρα, ξέρεις ότι εγώ φταίω. Γιατί είσαι σκληρός μαζί του? Μωυσή, εσύ ποτέ δεν θα νιώσεις το βάρος του στέμματος που θα παραδώσω στο Ραμσί. Δεν πρέπει ποτέ να αφήνει τον εαυτό του να παρασύρεται. Ούτε καν από σένα, γιέ μου. Το μόνο που χρειάζεται είναι η επιβράβευσή σου. Το ξέρω ότι δεν θα σε απογοητεύσει. Μια ευκαιρία χρειάζεται μόνο. Ίσως να είναι έτσι. Πήγαινε τώρα. Θα σας δω και τους δύο απόψε. Α, καλά πήγε. Φύγε από εδώ. Μην είσαι αχάριστος. Αδύναμο κρίκο της αλυσίδας. Έτσι με αποκάλεσε. Είσαι αξιολύπητος. Ανεύθυνο, άσχετο με τις παραδόσεις. Στην ουσία με κατηγόρησε ότι καταστρέφω τη δυναστεία. Ναι, σαν να το βλέπω. Πάνε οι πυραμίδες. Εσύ μπορείς να γελάς. Αγάλματα ραγίζουν και γίνονται συντρίμια. Ο Νείλος θερεύει. Με το μικρό σου δαχτυλάκι θα κάνεις το μεγαλύτερο βασίλειο του κόσμου σκόνη. Πες μου κάτι, Μωυσή, πες μου. Πώς γίνεται κάθε φορά που εσύ σκαρώνεις κάτι, στο τέλος να βρίσκω εγώ τον πελά μου? Ο Ραμσής, άσχημα ξεπερδεύματα πάκης. Ραμσή, έλα εδώ γρήγορα. Νομίζω μας οφείλεις μια συγγνώμη. Το καινούριο μου τέτοιο. Είμαι έξω φρενάν. Επιβάλλεται. Hey, εγώ το βρήκα. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά σου? Ποιο? Πολύ σημασία δίνεις. Ενώ αντίθετα εσύ δεν δίνεις καθόλου. Τότε να υποθέσω ότι σε απασχολεί περισσότερο από μένα ότι έχουμε αργήσει στο συμπόσιο.